Νικόλαος Κιντής και είμαι δικηγόρος. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και κατά πόσο μπορούν να βρουν μια λύση, κυρίως στα οικονομικά τους θέματα και στα δάνεια που έχουν λάβει από τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και στα προβλήματα που έχουν με το δημόσιο. Τι έχουμε να προτείνουμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη θέση? Από την πλευρά μου θα τους ενημερώσω για το ποιες λύσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο υπάρχον νομοθετικό καθεστώς, είτε με βάση το νόμο 3869-2010 για τα περιεχόμενα νοικοκυριά, είτε με βάση το νόμο Δένδια, είτε με την καινούργια διάταξη που προβλέπεται για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται πλήρως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι λύσεις που προτείνονται είναι μικρές και λίγες για αυτούς. Θεωρώ πρέπει να δοθεί μια έμφαση στα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και θεωρώ πρέπει να ασκηθεί μια παραπάνω πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Από ποιους? Από όλους μας, ώστε οι κυβερνήσεις που έρχονται να μπορούν να βγάζουν κάποιες διατάξεις, κάποια νομοθεσία, η οποία να διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι η πηγή για το ελληνικό κράτος. Ευχαριστώ πολύ.